και το πρόγραμμα, το πιο θεϊκό πρόγραμμα στα σκουπίδια. Διότι δηλαδή, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Φταίει η συγκυρία, δεν φταίει το πρόγραμμα το ίδιο. Η λογική συγκυρία, του προγράμματος. Λέω ότι φταίει ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε άλλο να λέμε και άλλο να κάνουμε, άλλο να νομοθετούμε και άλλο να μην εφαρμόζουμε. Και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ πιο γόνιμο αν επικεντρωνόμασταν τώρα σε αυτά τα πράγματα τα πολύ επώδυνα. Που εγώ δεν θα τα διάλεγα, αλλά έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Να τα εφαρμόσουμε, να φύγει η αβεβαιότητα για το αν θα παραμείνουμε στο ευρώ. Λένε επώδυνα τα τελευταία τα μέτρα, τα 13,5, αυτά που λέτε. Τα 13,5, αυτά, ναι, αυτά. Να τα εφαρμόσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά τη γνώμη μου καθόλου επιθυμητά μέτρα. Δηλαδή, αν τα σχεδίαζα από την αρχή, δεν θα τα σχεδίαζα ποτέ έτσι. Αλλά είναι τα μέτρα στα οποία κατέληξε, ίσως τα μόνα που μπορεί να εφαρμόσει, το σημερινό πολιτικό σύστημα. Και το σημερινό πολιτικό σύστημα βγήκε από δύο αλλεπάλληλες εκλογές, από άπειρες συζητήσεις, οφαλοσκοπήσεις και ψυχοβγαλτικές διαδικασίες. Τώρα αυτά μπορούμε να εφαρμόσουμε, αυτά μάλλον μπορούμε αυτά το σύστημα μπορεί να φέρει. Αυτά ας ελπίσουμε να θα εφαρμόσει για να μην βρεθούμε στα χειρότερα, για να μην έχουμε ακόμα χειρότερη επιδείνωση και χωρίς καμία ελπίδα, διότι ξέρετε είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να συμφωνεί με τους άλλους ότι είναι πολύ δυσάρεστο να πρέπει να περιορίζεσαι και είναι πολύ δυσάρεστο να πρέπει να ζεις χειρότερα, αλλά υπάρχουν χειρότερα και χειρότερα. Κύριε Περάκη, ίσως παρανοήσατε, εμένα η οπτική μου γωνία δεν είναι το αν είναι δυσάρεστο, επαχθές, άδικο, το θεωρώ δευτερεύον. Το ερώτημα μου είναι αποτελεσματικό. Και αυτό που έχει αποδειχθεί εδώ και 2,5 χρόνια είναι ότι αυτό το πρόγραμμα είναι αναποτελεσματικό. Δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε άδικο, ούτε ισομερές, ούτε ανισομερές, ούτε εμπροστοβαρές, όπως το λένε και προς το. Κύριε Πρετεντέρη, δεν γνωρίζουμε. Είναι αποτελεσματικό. Δεν γνωρίζουμε αν είναι αποτελεσματικό είναι ή όχι, διότι δεν εφαρμόστηκε. Γιατί δεν εφαρμόστηκε, διότι δεν γίνανε οι περικοπές που επέβαλε. Μας είχε πει θα κάνει 25 δις περικοπές και έκανε 62 δις. Δεν έγιναν οι περικοπές. Οι γινόντουσαν επειδή το κράτος δεν θέλησε ποτέ να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές αλλά και τις αναγκαίες περιστολές στο μέγεθος του κράτους και στις δραστηριότητες. Να πάω και τις διαρθρωτικές. Δηλαδή, αν τα φαρμακεία ανοίγαν το Σάββατο, δεν θα είχαμε βγει από το πρόγραμμα τώρα. Μπορώ να σας επισημάνω ότι την ίδια ώρα που γονατίζανε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και που απολύαν και που το ποσοστό. Οι δημόσιοι πάλι δεν απολύθηκε κανένα. Όχι μόνο αυτό, αλλά διατηρούμε οργανισμούς όπως τον Οργανισμό Αποξήρανσης Κοπαΐδας, η οποία έχει αποξηρανθεί ως γνωστόν εδώ και 130 χρόνια. Δεν δηλαδή, έκλεισε. Θέλω να πω, δεν έκλεισε καθόλου έκλεισε, και βλέπει έκλεισε. Και τον Περιφερειάρχη πήγα στο site προχτές. Σήμερα λοιπόν, πληροφορούμε ότι θα κλείσουν την εταιρεία, ελληνική εταιρεία θαλάσσης. Δεν ήξερα τι είναι, αλλά εμπάσχεσαι, θα κλείσει αυτή με ένα νομοσχέδιο που έρχεται τώρα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το αν τα μέτρα αποδίδουν ή όχι έχει να κάνει με το timing, δηλαδή με το χρόνο και με τα υπόλοιπα πράγματα που κάνεις ή δεν κάνεις. Εάν δεν κάνεις ιεροδροτικές αλλαγές, αν δεν αλλάζεις τον τρόπο που δουλεύει το δημόσιο, αν δεν αφήνεις χώρο να αναπνεύσει τότε η οικονομία, θα αποτύχει. Είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει. Να επιτρέψτε μου λίγο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια δομική κρίση. Ό,τι αν καταλήξαμε εμείς, το υιοθετήσατε τώρα. Απέναντι σε αυτό, νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί. Και υπάρχει μια πλήρης αφωνία τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, τόσο και από το ΠΑΣΟΚ. Πού την είδατε την αφωνία? Δεν υπάρχει καμία πρόταση για την Ευρώπη. Τι αλλαγές θέλετε να γίνει στην Ευρώπη? Εσείς απλώς, κύριε Σκουρλέτη, επειδή θα πρέπει να κλείσω πρώτο το χέρι, κύριε Λιμπεράκη, μία φράση μόνο γιατί πρέπει να κλείσω το πρώτο μέρος. Μόνο μία φράση για αποφυγή παρεξηγήσεων. Νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση για πολιτική διαπραγμάτευση είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Η ιδέα ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε πολιτικά και να μην κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει είναι αυτή που μας έφερε με 20% μείωση συνολική του ΑΕΠ μας και πάρα πολύ μεγάλη ύφεση. Νομίζω ότι αν έχουμε ελπίδες ότι η πολιτική διαπραγμάτευση θα μας βοηθήσει να περάσουμε την τάξη, δίνουμε λανθασμένες ελπίδες και κάνουμε ακόμα πιο δύσκολη την επαφή μας με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράκη, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Χρυσοχοΐδης.